πολύ σύντομα σχετικά με την πρόσφατη κυβερνητική αλλαγή και θέλω να δηλώσω ότι και εμείς ως διοίκηση του Δήμου Καλλιθέας θα παραμείνουμε σταθεροί στη γραμμή της διεκδίκησης αλλά και της συνεργασίας προφανώς με την νέα κυβέρνηση με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων της πόλης μας και της αυτοδιοίκησης ευρύτερα. Θεωρούμε ως μέγιστη θεσμική αδυναμία του ελληνικού κράτους, το έχουμε δει πολλές φορές άλλως από όποια θέση καμερθήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την υποβάθμιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα μας. Σε όλα αυτά που είναι συσσωρευμένα επί δεκαετίες στην στρεβλή μέχρι τώρα οργάνωση και διοίκηση του ελληνικού κράτους, το μνημόνιο τα τελευταία χρόνια πρόσθεσε, επίφερε περαιτέρω πλήγματα στο ρόλο και στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Ευελπιστούμε ότι η νέα κυβέρνηση θα τηρήσει τα υπεσχεμένα, θα τηρήσει τις προγραμματικές δηλώσεις και θα δώσει μια νέα πνοή στους Δήμους της χώρας. Είναι εξάλλου ο μόνος δρόμος για την αλλαγή του παραγωγικού και κοινωνικού μοντέλου της χώρας. Θεωρούμε επί τη ευκαιρία να δηλώσουμε ότι το πρώτο δείγμα γραφής της νέας κυβέρνησης σε σχέση με την αυτοδιοίκηση αυτό το θέμα θα είναι η στάση που θα τηρήσει στο θέμα των κοινωνικών προγραμμάτων, όπου κατά την άποψη τη δική μας αλλά και του συλλογικού μας οργάνου της ΚΕΔΕ, οι Δήμοι πρέπει να είναι επικεφαλής των προσπαθειών για κοινωνική ανασυγκρότηση, γιατί εκτός των άλλων, εκτός των συνταγματικών επιταγών, διαθέτουν και την κατάλληλη επιχειρησιακή δομή. Αυτό το διάστημα υπάρχει ανοιχτή διαβούλευση για το μεγάλο επισκεπτικό πρόγραμμα που σας είχα εγκαίρως και πριν και πρόσφατα σας είχα αναφέρει από τα τόπια πληροφοριών μου ότι σχεδιαζόταν, το οποίο ορθά απαιτεί την σύμπραξη πολλών κοινωνικών εταίρων. Διαβλέπουμε μία προσπάθεια από ορισμένους κύκλους να υποβαθμίσουν τεχνητά το ρόλο του πρώτου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο στο σχεδιασμό, όσο και στην υλοποίηση κοινωνικής πολιτικής, κάτι που αντίκειται στο Σύνταγμα, στη φιλοσοφία της νέας κυβέρνησης όπως μέχρι σήμερα συμβαστεί, αλλά και στην κοινή λογική. Οι Δήμοι είναι αυτοί που βρίσκονται κύτταρα στους πολίτες, αυτοί που έρχονται σε καθημερινή επαφή μαζί τους. Οι Δήμοι έχουν την επάρκεια και τις δομές και την εμπειρία, αν θέλετε, μέχρι τώρα να εφαρμόζουν κοινωνικά προγράμματα. Προς το παρόν μένω εδώ σε αυτά που θέτω, γιατί είμαστε και εμείς σε διαβούλευση. Μπορεί να πει κάποιος ότι είμαστε σε διαπραγμάτευση, για να μην πω σε διεκδίκηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, είμαστε στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο μετά τις πολύ σύντομες εκλογές. Η χώρα μας ζει μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση, το ξέρουμε εδώ και αρκετά χρόνια, κλείσαμε πενταετία. Ο λαός μας ψήφισε ελπίδα και έχει προσμονή και ευχόμαστε όλη την επιτυχία όλων αυτών που προσβλέπει, σε όλα αυτά που προσβλέπει η νέα κυβέρνηση. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά με τους εταίρους μας. Πιστεύω ότι όσον αφορά την αυτοδιοίκηση, μια κυβέρνηση της αριστεράς που πιστεύει στην αυτοδιοίκηση, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι δεσμός της αριστεράς. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτοδιοικητικά αναπτύχθηκαν μετά τον πόλεμο, την εποχή της αντίστασης και τα επόμενα χρόνια προσπάθησε να στηρίξει την λαϊκή κυριαρχία, που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Πιστεύω ότι όσον αφορά την αυτοδιοίκηση τα θέματα θα πάνε καλά. Εκείνο που ελπίζω και εύχομαι και εγώ όπως και όλος ο λαός μας να πάμε καλά στα οικονομικά θέματα και να τα βρούμε με μια καλή διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας. Ευχαριστώ πολύ. Διαπίστωση την οποία διατύπωσε χθες το βράδυ κατά τη συζήτηση ο προγραμματικός γνώσεων ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή ότι κατά τη γνώμη μου η μεταβολή, το αποτέλεσμα των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου δεν συνιστά μόνο την εναλλαγή διαφορετικών κομμάτων στην κυβέρνηση, αλλά εγκαινιάζει μια νέα πολιτική περίοδο
μια πολιτική μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο συνετέθη, οργανώθηκε και λειτουργήσε το πολιτικό σύστημα από τη μεταπολίτευση και εντεύθυνση. Όπως και σε άλλη ευκαιρία είχα την δυνατότητα να σημειώσω, η παράταξη επιθυμία σε περίπτωση ΣΥΡΙΖΑ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο τον οποίο αναλαμβάνει σε αυτή τη μεταβολή, παρατηρώντας ταυτόχρονα ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν ξέρω αν ιστορικά μπορεί να ισχύει, πάντως πολιτικά φαίνεται να ταιριάζει η διαπίστωση, η διατύπωση του Γκράμψη, ότι πράγματι ένας παλιός κόσμος φεύγει, πεθαίνει, το καινούργιο ακόμη δεν έχει δημιουργηθεί, δημιουργείται και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε με ποιες δυνάμεις και κυρίως με ποιο κοινωνικό περιεχόμενο αυτό το καινούργιο θα σχηματιστεί. Η διάρκεια και το περιεχόμενο αυτής της μεταβολής, της κυβερνητικής μεταβολής που σημειώθηκε, συνδέεται βεβαίως με κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι η διαπραγμάτευση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στην οποία ευχόμαστε τα πράγματα να εξελιχθούν καλά, προς το συμφέρον της χώρας, το οποίο ταυτίζεται ασφαλώς με τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ευρωπαϊκή συνεργασία, αλλά βεβαίως και με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής, οι οποίοι αποτελούν και το κεντρικό μήνυμα των πολιτών σε αυτές τις εκλογές. Συνδέεται όμως, κατά τη γνώμη μου, η εξέλιξη, το είδος των εξελίξεων και από την υπέρβαση μιας διαίρεσης η οποία έχει καθιερωθεί στην πολιτική ανάλυση των τελευταίων καιρών ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι περιγράφονται ως οπαδοί και σε εκείνους οι οποίοι φέρονται ως αντίπαλοι του μνημονίου. Το βασικό ζήτημα είναι να διαμορφωθούν οι όροι οι οποίοι θα τερματίσουν τις δομές που προεκάλεσαν την κρίση και θα φέρουν στον τόπο πράγματι προοδευτικές εξελίξεις. Κατά τη γνώμη μας, η θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι και κομβικό σημείο, αλλά και μέτρο των προοδευτικών αγώνων. Εάν δηλαδή η αυτοδιοίκηση εξελιχθεί πράγματι σύμφωνα με τις αντιλήψεις, τις οποίες είναι αληθές ότι παραδοσιακά επέτρεπε η ΕΣΑ σε βαθμίδα άσκησης της κρατικής εξουσίας με ολοκληρωμένο τρόπο, τότε πράγματι η εξέλιξη του τόπου θα μπορεί να είναι καλύτερη οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά. Γι' αυτό και έχει ενδιαφέρον να δούμε η αρχική εξαγγελία του νέου Υπουργού των Εσωτερικών για την τροποποίηση του εκλογικού νόμου ανάδειξη σε παραδείγματι των δημοτικών οργάνων, καθιέρωση απλή αναλογική για παράδειγμα. Θα ήταν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ρύθμιση που θα μας επέτρεπε να μιλήσουμε και για άλλες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στην λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Η οργάνωση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας είναι επίσης μεγάλα ζητήματα τα οποία μπροστά μας έχουμε να συζητήσουμε. Είναι φανερό ότι οι δημοτικές παρατάξεις δεν προορίζονται να εκδηλώνουν την διάθεση συμπολίτευσης ή αντιπολίτευσης προς την εκάστοτε κυβέρνηση. Ως άξιο το έκαναν, δεν προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στον δεσμό. Άρα με την έννοια αυτή θα παρακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η νέα κυβέρνηση θα βοηθηθεί απέναντι στον δεσμό, απέναντι στα μεγάλα ζητήματα επίσης τα οποία απασχολούν την πόλη. Και νομίζω ότι μπορούμε εν αναμονή και των μεγάλων αυτών εξελίξεων να έχουμε μεγάλες προσδοκίες, συνεπώς και μεγάλη ετοιμότητα για την αναγκαία κινητοποίηση προς αυτή την προοδευτική κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Στις 25 Ιανουαρίου, η εκλογή της 25 Ιανουαρίου έφεραν μια ιστορική ανατροπή στην κεντρική πολιτική σκηνή που θα επιδράσει σίγουρα επιδετικά και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ και καιρό λέγαμε πως ποτέ άλλοτε από την μεταπολίτευση και μετά η κεντρική πολιτική δεν καθόριζε τόσο ασφιχτικά τη ζωή στους Δήμους.
Δεν μιλάμε φυσικά για ένα ζήτημα στενά οικονομικό. Μιλάμε για το μεγάλο έλλειμμα δημοκρατίας και αυτοτέλεια των Δήμων. Δεν μπορεί για παράδειγμα ένα Δήμο να μην έχει το δικαίωμα να διαχειριστεί όπω εκείνο νομίζει το όποιο ποσό παίρνει στα ταμεία. Φυσικά, γι' αυτό το στραγγαλισμό των Δήμων, η Τρόικα και οι εγχώριοι συνεργάτες της χρησιμοποίησαν οικονομικές προφάσεις. Έλεγαν ψέματα για υπερχρεωμένους Δήμους που έπρεπε να περάσουν υπό επιτήρηση. Κι όμως, οι Δήμοι στην Ελλάδα και τη Φιλανδία είχαν τα λιγότερα δάνεια ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρώπη, 4 φορές μικρότερο από το αντίστοιχο της Γερμανίας. Ας δούμε λοιπόν λίγο τη μεγάλη εικόνα. Από τότε που μπήκαμε στα μνημόνια, άρχισε να εφαρμόζεται μια κεντρική πολιτική στους Δήμους που είχε στόχο. Πρώτον, την πλήρη αποδυνάμωσή τους. Θυμηθείτε τη μείωση τουλάχιστον κατά 60% της κρατικής επιχορήγησης στους Δήμους, την απαγόρευση προσλήψεων υπαλλήλων, τις απολύσεις με το πρόσωπο των αξιολογήσεων. Δεύτερον, την εφαρμογή από ιδιώτες του όποιου πλούτου διαθέτουν οι Δήμοι. Θυμηθείτε τον Φούχτερ και την προσπάθειά του να καταγράψει τα περιουσιακά στοιχεία των Δήμων. Τρίτον, την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών τους. Θυμηθείτε τις ΜΕΣΕ και τους υποχρεωτικούς διαγωνισμούς με εταιρείες που οδηγούσαν σταδιακά σε απαξίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Το αποτέλεσμα θα ήταν η μετατοπική των Δήμων σε γραφεία απλού συντονισμού ιδιωτικών δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο. Είναι προφανές πως έτσι η δωρεάν ή χαμηλού κόστους και υψηλής ποιότητας δημοτικές υπηρεσίες θα ήταν οριστικά παρελθόν. Όμως το κυριότερο θα ήταν ότι οι Δήμοι θα έκαναν τον επιτελικό ρόλο τους που οφείλουν να παίζουν ευεργετικά για τις τοπικές κοινωνίες, ως καταφύγια δηλαδή, και πόλη συνοχής τους. Μακριά από εμάς κάθε συνωμοσιολογική σκέψη. Όμως τα γεγονότα αγωγούν και είναι πια καθαρό πως στη χώρα μας ήταν σε εξέλιξη ένα σχέδιο που σε κανένα άλλο μέρος της Ευρώπης δεν είχε εφαρμοστεί. Ούτε στη Γερμανία της Μέρκελ, ούτε στην Ισπανία του Ραχώρη, ούτε στην Ιταλία του Ρέντσι, πουθενά. Μόνο εδώ, κάτι σαν πείραμα ακραίας υπαρπαγής του πλούτου της χώρας από λίγες εταιρείες και διάλυση της κοινωνίας. Σύμφωνα με μια ρίση της Θάτσερ, ούτε και εκείνη δεν κατάφερε να εφαρμόσει πλήρως την Βρετανία, παρόλο που το επιδίωξε. Δεν υπάρχει κοινωνία, έλεγε η Θάτσερ. Μόνο άτομα και οικογένειες. Ας γυρίσουμε όμως το σήμερα. Η κυβέρνηση που προέκυψε τώρα από τις εκλογές ανέλαβε την ιστορική ευθύνη να παίξει τον αναγκαίο εθνικό ρόλο στις σημερινές συνθήκες, υπερασπιζόμενη την κοινωνία και την πατρίδα μας. Τακτικός στόχος, επαναλαμβάνω, τακτικός στόχος της κυβέρνησης, η αναχέτηση της ανθρωπιστικής κρίσης, η απαγγίστρωση από τις πολιτικές λιτότητας, το άμεσο άνοιγμα ενός δρόμου ανάπτυξης. Παράλληλα, στόχος είναι η υποδόμηση μιας ευρωπαϊκής δημοκρατίας χωρίς τις παθογένειες του παρελθόντος, που θα είναι αποτέλεσμα και έκφραση των συμφερόντων της ιδρυτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, η οποία θα είναι ανοιχτή σε όποιες μελλοντικές αλλαγές επιθυμεί όλος αυτός ο κόσμος. Πολιτικά, αυτή η κυβέρνηση έχει κορμό την αριστερά και περιλαμβάνει επίσης δεξιούς και σοσιαλδημοκράτες. Κοινωνικά στηρίζεται κυρίως από εργαζόμενους και εργάτες, αλλά και από μικρομεσαίους αγρότες, τη μεσαία τάξη και ένα τμήμα της εθνικής τάξης. Στο πλαίσιο αυτής της δημοκρατίας περιλαμβάνεται μια τοπική αυτοδιοίκηση ισχυρή, αυτοτελής, με αναπτυξιακούς προϋπολογισμούς, με ενισχυμένη δημοκρατική λειτουργία, πόλος συνοχής και αρρωγός των τοπικών κοινωνιών. Προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι και η αλλαγή νοοτροπίας. Ο άλλος τρόπος δηλαδή προσέγγισης του κόσμου. Δεκαετίες ολόκληρες η ελληνική κοινωνία και όχι μόνο διαμορφώθηκε από την ιδεολογική αιχμή του δόνατος του νεοφιλελευθερισμού που έχουμε συνηθίσει στην καθημερινότητα να αποκαλούμε lifestyle. Τι είναι όμως το lifestyle? Στον πολιτικό του πυρήνα είναι ένα μείγμα ατομισμού και καταναλωτισμού που διαμορφώνει την καθημερινότητά μας. Πώς όμως επηρεάζει τα μυαλά μας? Lifestyle, το στυλ της ζωής συνολικά, και επειδή το στυλ παραπέμπει στην αισθητική, οδηγούμαστε σε ένα επικίνδυνο όρο γνωστό μας από τα παλιά. Στην αισθητικοποίηση της ζωής.
σημαίνει αυτό? Σημαίνει ο εγκλωβισμός της ζωής στην αισθητική και ο αποκλεισμός της από τις άλλες εκδηλώσεις και δράσεις του ανθρώπου, όπως την ηθική και την πολιτική και εν τέλει την παραγωγή νοήματος. Αισθητικοποίηση της ζωής, αισθητικοποίηση της πολιτικής, αισθητικοποίηση της ηθικής, αισθητικοποίηση της τέχνης κτλ. Κτλ. Σε κάθε μια από αυτές τις περιπτώσεις χάνει αντίστοιχα το νόημά της η τέχνη, η ηθική, η πολιτική, η ίδια η ζωή. Η αποθέωση της φόρμας δηλαδή και του περιτυλίγματος. Για παράδειγμα, αισθητικοποίηση της πολιτικής είναι να θαυμάζουμε τις νεκταρινές εικόνες ενός πεδίου μάχης, καθώς οι εκρήξεις, οι βόμβες, οι πύραυλοι φωτίζουν εν είδη πυροτεχνημάτων τον ουρανό. Αποδίδοντας το γεγονός πως πρόκειται για μια μάχη με νεκρούς και πολιτικές σκοπιμότητες. Όπως έγινε για παράδειγμα στην πρώτη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση πολέμου, του πολέμου του κόλπου. Έχουμε δηλαδή εδώ την αποπολιτικοποίηση της πολιτικής. Ας είμαστε ξεκάθαροι, δεν υπάρχει ωραίος φόνος. Η αισθητικοποίηση της ζωής είναι ενδολογικό χαρακτηριστικό ολοκληρωτικό καθεστώτων, που έτσι και αγωγούν τον κόσμο. Όπως έκανε ο ναζισμός, για παράδειγμα, με τις υιοθεσίες των στρατιωτικών παρελάσεων, των μεγάλων τρομακτικών συγκεντρώσεων, το στυλ των ομιλιών του Χίτλερ, το σκηνογραφικό γιγαντισμό της ναζιστικής αρχιτεκτονικής κτλ. Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί. Όταν στη ζωή απορρίπτουμε ή προκρίνουμε κάτι για στενά αισθητικούς λόγους, αρνούντας τις άλλες παραμέτρους που το καθορίζουν. Δεκαετίες ολόκληρες ζυμωθήκαμε από το «μ' αρέσει» ή «δεν μ' αρέσει κάτι», εγκαταλείποντας σιγά σιγά το ουσιαστικό νόημα λόγων, πράξεων και πραγμάτων. Δεκαετίες ολόκληρες μια μόδα κατανάλωσης διαμόρφωνε τον ενιαίο ιδανικό πελάτη. Σε παγκόσμιο οφείλουμε να πούμε επίπεδο, προτείνοντας τα ίν και τα άλλα. Ήν και άλλα πολιτικοί και πολιτικές, ήν και άλλα επαγγέλματα, ήν και άλλα συζητήσεις, ήν και άλλα ρούχα, ήν και άλλα συμπεριφορές, φαγητά, μαγαζιά, έργα τέχνης, στέκια. Τελικά, ήν και άλλα ζωή. Το lifestyle προτείνει τη ζωή ως κατανάλωση. Το lifestyle δουλεύει στον βασικό χώρο παραγωγής φυσιολογίας, στη συνολική καθημερινότητα του ανθρώπου. Το lifestyle είναι πολύ δυνατό, γιατί εργάζεται στο εύκολο, στο άκοπο, στη διασκέδαση και όχι στην ψυχαγωγία. Η επαφή με τον κόσμο γίνεται με ό,τι αρπάζουν οι αισθήσεις. Και αν προσθέσουμε σε αυτό την ταχύτητα που επιβάλλει η σύγχρονη ζωή, καταλαβαίνουμε πόσο πιο δύσκολο είναι να το αντιμετωπίσουμε. Να κάνεις δηλαδή μια στάση, να σκεφτείς την κοινωνική πλευρά των προβλημάτων, την πολιτική ή την εθνική, ηθική, να βρεις τη σχέση με τον διπλανό σου, όμως μόνο έτσι αποκτάς μια ουσιαστική ζωή. Το συνολικό αποτέλεσμα της δράσης του lifestyle είναι μια ζωή που αδειάζει από νόημα και κατ' επέκταση μια κοινωνία που διαλύεται. Μια τέτοια ζωή είναι στην ουσία δύσκολο να συνεχίσεις να τη ζεις. Μην νομίζουμε πως η μεγάλη αύξηση των αυτοκτονιών στην χώρα μας είναι αποτέλεσμα στενά οικονομικών προβλημάτων. Εάν λοιπόν θέλουμε να ξαναδώσουμε μια αισιοδοξία στη ζωή μας, να ξαναβρούμε την ουσιαστική σχέση μεταξύ μας, να ξαναενώσουμε την κοινωνία, πρέπει με ό,τι κάνουμε, με ό,τι λέμε, με ό,τι γράφουμε, να προσπαθούμε να επανανοηματοδοτήσουμε τη ζωή. Η σημερινή μάχη για να ξανασταθεί στα πόδια της η κοινωνία είναι και μια μάχη για την επανάκτηση της παραγωγής νοήματος στη ζωή μας. Ευχαριστώ πολύ. Παράταξη, αντίστοιχη τοποθέτηση θα κάνει, δηλαδή πολιτική. Είναι άλλωστε γνωστή η θέση απόψη μας όσον αφορά το λεγόμενο θεσμό της τοπικής διοίκησης και τη σχέση αυτής με την κεντρική διοίκηση. Εμείς είμαστε προσωπικοί που θεωρούμε ότι η τοπική διοίκηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα τμήμα του κεντρικού κρατικού μηχανισμού. Δηλαδή της κεντρικής διοίκησης. Και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι είναι αλληλένδετα μεγέθη. Και με αυτή την έννοια πολιτικά και εδώ τοποθετούμαστε. Λέμε λοιπόν ότι το γενικό εκλογικό αποτέλεσμα εκφράζει και μέσω της κάλπης τη μεγάλη της αρέσκεια και την οργή του λαού για τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και όσων φυσικά συνεργάστηκαν μαζί τους, που τον δίδυσαν στη φτώχεια, την ανεργία, στα χρόνια της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης. Το εκλογικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε κάτω από την πίεση ενός ισχυρού ρεύματος άμεσης κυβερνητικής εναλλαγής. Επικράτησε η λογική ποια κυβέρνηση, ποιος διαπραγματευτής. Πάντα μέσα
στα τείχη, τα αντιλαϊκά τείχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα του λαού. Η ψήφος του ΣΥΡΙΖΑ είναι κυρίως ψήφος απόρριψης, δηλαδή ψήφος αρνητική και όχι θετική, αρνητική της προηγούμενης κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Είναι ψήφος που περιέχει προσδοκία μειωμένων απαιτήσεων και αυταπάτων για το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια σειρά άλλα μεγάλα ζητήματα. Η κυβερνητική εναλλαγή λοιπόν και η ανάληψη της διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ δεν συνιστά πολιτική αλλαγή υπέρ του λαού. Και βέβαια, μεγάλες λέξεις για ιστορικές στιγμές, ιστορικά, αποσιωπητικά. Η συγκυβέρνηση λοιπόν ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων Ελλήνων θα συνεχίσει τις αντιλαϊκές δεσμεύσεις της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους δανειστές. Και φυσικά αυτό θα είναι ανάσα στο αστικό πολιτικό σύστημα που επιδιώκει πιο βαθιά ενσωμάτωση του λαού μέσα από την ανασύνθεση του αστικού κομματικού συστήματος σε μια κρίσιμη στιγμή για το λαό και το κίνημά του. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ προχωράει ακάθεκτος στην υπογραφή προγράμματος συμφωνίας με τους δανειστές. Αυτό το πρόγραμμα, είμαστε μάρτυρες αυτές τις μέρες της υπογραφής του, ακόμα και αν δεν ονομαστεί μνημόνιο ή δεν έχει την τυπική μορφή του σημερινού μνημονίου, θα περιέχει ασφαλώς αντιλαϊκού σοκ. Έχει επίσης δηλώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να το κρατήσουμε, αυτό αφορά ιδιαίτερα εμάς, τους ριζοσπάστες αριστερούς κομμουνιστές προοδευτικούς ανθρώπους, ότι θα τηρήσει επίσης τις δεσμεύσεις της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ, τη στρατηγική υποσυμμαχία με τις ΗΠΑ της Αμερικής, και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η κυβερνητική εναλλαγή λοιπόν στην Ελλάδα αξιοποιείται από τις αστικές πολιτικές δυνάμεις εντός της χώρας, της Ευρωζώνης, αλλά και διεθνώς, που θέλουν μια πιο χαλαρή νομισματική και δημοσιονομική πολιτική ως εργαλείο εξόδου από την παραγωγική στασιμότητα. Για να τελειώσω. Το συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα καταγράφει την πορεία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος που ξεκίνησε στις διπλές εκλογές του 12 Μαΐου-Ιούνιου σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ θετικό ότι από τη νέα κυβέρνηση για πρώτη φορά, ενώ είναι μια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, γίνονται εξαγγελίες σε μέρους επίπεδα. Θεωρώ θετικό ότι από την πλευρά του Υπουργού Εσωτερικών που μας αφορά το θέμα μιλάει για ένα μόρφος του καλλικράτη. Και προτείνω ότι αυτό το θέμα να το αξιοποιήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μία μικρή και ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εν ώψη αλλαγών στην αυτοδιοίκηση. Παραδείγματος χάρη βάζουν κάποια ζητήματα προς προβληματισμό. Η υιοθέτηση της απλής αναλογικής. Κατά τη γνώμη μου θα ήταν μια εξαιρετική στις αυτοδιοικητικές, στις δημοτικές εκλογές, λέω. Κατά τη γνώμη μου θα ήταν μια πάρα πολύ καλή περίπτωση να ίσχυε η απλή αναλογική και κατά τα πρότυπα των εκλεγών στους δικηγορικούς συλλόγους, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών συγκεκριμένα, που είναι πιο γνωστό, να εκλέγεται ο πρόεδρος στο δεύτερο γύρο. Μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών, να εκλέγεται ο δήμαρχος. Ως σημείο προβληματισμού. Επίσης, εγώ θέλω να πιστεύω ότι ένα κόμμα που ως αντιπολίτευση είχε καταδικάσει όλα αυτά τα παιχνίδια που γίνονται με τις Κινσέπ, ευκαιρία στο διάλογο με την αυτοδιοίκηση να φύγουν οι Κινσέπ από τη μέση. Να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι Δήμοι. Γι' αυτόν τον λόγο επαναλαμβάνω, προτείνω μια ειδική και αν θέλετε και περιορισμένη χρονική διάρκεια, αν δεν μας βγαίνει, μια ανάπτυξη τακτική συνεδρία να κάνουμε και μια άλλη διαρκείας μιας ώρας για να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα. Πάω στα τοπικά, εντελώς στα τοπικά πλέον. Και για το ζήτημα της παραλίας, το οποίο έχω αναφέρομαι σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρώ το γεγονός θα μας δοθεί την ευκαιρία και κατά τη συζήτηση των θεμάτων στη συνέχεια να το αναπτύξουμε, το γεγονός ότι φεύγει η εκδήλωση του Χαρταϊτού της Καθαράς Δευτέρας από την πλευρά της παραλίας και πάει στον χώρο που πάει, σε αυτό το χώρο που είμαστε έτσι κάποιοι μισοσυγγενείς, μισοδιοκτήτες κλπ. Ουσιαστικά δεν ξέρω αν είναι επιλογή της διοίκησης, θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι συνειδητή επιλογή της διοίκησης. Ουσιαστικά ένα χώρο που μαχόμαστε για την αξιοποίησή του δεν φεύγουμε
στη μοναδική προγραμματισμένη εκδήλωση που κάνουμε τον χρόνο. Δεν φεύγουμε με τίποτα. Για να μην πω στα περιορισμένα ζητήματα ότι πάμε σε ένα περιορισμένο χώρο με θέματα που δεν κατά ετή μπορούν να πετάξουν και καλά κλπ. Αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Πρέπει να δούμε συνολικά την ιστορία των Τσιζιφιών. Οι Τσιζιφιές είναι απομονωμένες από την υπόλοιπη Καλυθέα. Και είναι μέγα σφάλμα. Μέγα σφάλμα χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος. Δεν είναι η Καλυθέα απολύτως δύο κατηγοριών. Και ξέρω περισσότερο που με γνωρίζουν ότι δεν είμαι Τσιζιφιώτης από τα αυτά. Αλλά έχω μια συνολική αντίληψη για την Καλυθέα. Ένα άλλο ζήτημα που έχω να θίξω είναι ότι από την πλευρά του Ικάρου Καλυθέας διαρκώς γίνονται παράπονα σε σχέση με τις ώρες, με τα γυμναστήρια κτλ. Αν θέλετε, κάντε μία διαβούλευση εκ νέου με τις ομάδες να δούμε αυτά τα ζητήματα. Κάντε το όμως και να είναι η παρατάξη εκεί όλοι να συμμετέχουν. Είναι θέμα βοήθειας, εάν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Ξέρει η διοίκηση. Επίσης ένα άλλο, κύριε Πρόεδρε, με αυτήν την περισσότερο προσφυγιά με την λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Είμαστε 5,5 μήνες εδώ. Μία φορά δεν έχουμε κάνει πρακτικά. Δεν έχουμε δει να δημοσιεύονται κάπου. Δεν έχουμε δει να βιντεοσκοπούν τις συνεδριάσεις. Γιατί σήμερα, κάνε το για σήμερα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι αυτό. Δηλαδή και τόσο καιρό το έχω κάνει και ιδιωτικά την κουβέντα. Δηλαδή αναγκάζομαι να κάνω δημόσια. 5,5 μήνες να μην έχουμε πάρει πρακτικά στα χέρια μας. Υπάρχουν κάποια κονδύλια που φεύγουν για αυτά. Τι πάνε, δηλαδή εργάζονται και γίνονται πλέον πρακτικά. Είναι σαν να μην υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Να προσδιορίσει σε ένα κείμενο, εάν μπορεί, μέσα από την εμπειρία του και τη δράση του, να διαμορφώσει ένα κώδικα ζητημάτων, τα οποία μπορεί να διεκδικήσει προς τοπική αυτοδιοίκηση. Τα ζητήματα που εμπλέκονται με τοπική αυτοδιοίκηση είναι από την το μέγιστο που υπάρχει την στεγματική αναθεώρηση να καταπολιτεί ο θεσμός εξουσίας μέχρι και τα επιμέρους και ειδικές της θέσης και επιτέλους να μου πει ο φάκελος λόγος με το Υπουργείο Εσωτερικών σε μια σχέση που δημιουργεί δεν θέλω να μεταχειριστεί να μεταχειριστεί τη λέξη παράγκα εξαρτήσεις δημάρχων και υπουργείων για χρηματοδοτήσεις κάτω από το τραπέζι. Θα πάμε στα δικά μας. Κύριε Πρόεδρε, σε πολλά δημοτικά συμβούλια έχω ζητήσει και πρώτη φορά μου συμβαίνει να πηγαίνουμε στον έκτο μήνα μιας καινούργιας διοίκησης και να μην έχουμε προγραμματικές δηλώσεις. Εάν θεωρεί η διοίκηση ότι το εκλογικό φυλάδιο είναι προγραμματικές δηλώσεις, τουλάχιστον για μένα αυτό δεν ισχύει. Κύριε Πρόεδρε, η παράταξη που κυβερνά σήμερα το Δήμο με πολλά αεροπανό έλεγε να κάνει και ζητούσε από την προηγούμενη διοίκηση το επόμενο που ήταν να γίνει πάλι. Έχουν περάσει 5,5 μήνες και δεν μας έρχεται να φέρει τι πρακτικά έκανε, τουλάχιστον όχι στην αξιοποίηση του σκοπού, στην πρόταση που η ίδια είχε κάνει. Εκτός και το έκανε μόνο για προεκλογικά έργα. Καμία ενημέρωση δεν έχουμε, δεν έχει γίνει για το υπόλοιπο καράζι της Βίκα Express. Όπως επίσης, και για τον ακάλυπτο αυτό χώρο, δεν λέω να φέρει μια μελέτη τι θα φτιάξει, αλλά τουλάχιστον να μας προσδιορίσει τι θέλει να φτιάξει. Ένα τρίτο. Είναι καλό που χαράκτηρο και ασφαλτοστρώθηκε ο ποδηλατοδρόμος από Αθήνα για παραλία. Κύριε Δήμαρχε, ας μην έχει το χρώμα της ασφάλειας.
Από τις πρώτες μου μέρες λειτουργίας της εταιρείας προσπάθησα να καταγράψω τα βασικά προβλήματα. Συνοπτικά, ορισμένα από αυτά ήταν τα εξής. Τον Ιάνουαριο του 2014 η οικονομική ζημιά της επιχείρησης ήταν περίπου 30.000 ευρώ. Η παράμετρος αυτή, δηλαδή αν η επιχείρηση είναι κερδοφόρα ζημιωμών, είναι το βασικότερο κριτήριο βιωσιμότητάς της. Η εταιρεία ήταν υποχρεωμένη να υπάγει στον προληπτικό έλεγχο του Διοικητικού Συνεδρίου το 2012, η υποχρέωση η οποία δεν είχε πληρωθεί. Οι προμήθειες της εταιρείας δεν γίνονταν σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει ο τίποτα. Οι δαπάνες εταιρείες προς τους προμηθευτές για το 9 του 2014 ήταν 107.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στα ίδια επίπεδα περίπου με το αντίστοιχο 9 του 2013. Υπήρχαν οφειλές τρίτων προς την εταιρεία, οι οποίες δεν είχαν εισπραχθεί. Από τις πρώτες μέρες ξεκινήσαμε την αντιμετώπιση των παραμάτων των ζητημάτων ένα προς ένα. Ξεκινήσαμε την καθημερινή καταγραφή των αναμεθέτων προϊόντων και των πωλήσεων. Η καταγραφή αυτή πολύ γρήγορα μας επέτρεψε να έχουμε τις απαραίτητες εκτιμήσεις για τις ερωτούμενες δαπάνες προμηθειών. Παράλληλα, προσπαθήσαμε να μειώσουμε αυτές. Χαρακτηριστικότερο δείγμα αυτής της προσπάθειας είναι η προμήθεια του αποστολισμού, το κόστος του οποίου μειώθηκε κατά 40%, ενώ παράλληλα βελτιώθηκε κατά πόρια περιστατική. Απόρρια αυτής της κίνησης ήταν η αύξηση των εισόδων από αυτή τη δραστηριότητα. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι για το τελευταίο τρίμηνο του 2013 τα έσοδα του ανθοστορισμού ήταν 10.693 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 τα καθαρά έσοδα από αυτή τη δραστηριότητα αυξήθηκαν στις 15.691 ευρώ. Παρουσίασαν δηλαδή αύξηση κατά 46,7%. Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσω από τις αναφερθώ με τις τοπικές παρατηρήσεις στο λογοδοτήριο μου, γιατί έτσι κι αλλιώς κάλυψα το ζήτημα της πολιτικής αλλαγής στην πρωτολογία μου. Και ξεκινάω από τα τοπικά ζητήματα που έθεσε ο κ. Λασκαρίδης, όπου σχετικά με την παραλία, θέλω να σας πω, κύριε συνάδελφε, μέσω του Πρόεδρου, ότι προβληματίστηκα την προηγούμενη εβδομάδα, δεν έπρεπε ήδη να κοινοποιήσω τις επιστολές που έχουμε στείλει τόσο για την παραλία όσο και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στους νέους υπουργούς. Θεώρησα όμως σκόπιμο να τους αφήσω λίγο να ενημερωθούν και να ακολουθήσει και η δική μας επιστολή. Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς σαν Δήμος Καλλιθέας, σαν πόλη, δεν φεύγουμε από την παραλία, αλλά ερχόμαστε. Δεν φεύγουμε από τις Τζιφιές, αλλά πηγαίνουμε. Και εξηγώ. Ο προγραμματισμός μας στο κομμάτι του πολιτισμού και του αθλητισμού το επόμενο χρόνο, ο οποίος σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται και γνωστός, φέρνει άλλους θεσμούς και άλλες εκδηλώσεις που γινόντουσαν μέχρι τώρα στην ενδοχώρα της πόλης, στην παραλία και του πολιτισμού και του αθλητισμού. Επίσης θέλω να σας πω ότι είναι βέβαιο ότι ο χώρος του παλαιού υποδρόμου, ο χώρος του πάρκου είναι στις Τζιφιές, το γνωρίζετε καλά, και το πλέον Τζιφιές, αλλά είναι και πιο εκείτερα στα σπίτια των κατοίκων. Το αν θα πετύχει αυτή η εκδήλωση, θα κάνουμε λίγη υπομονή 15 μέρες, θέλω να σας πω όμως ότι έχουμε δει το χώρο χωροταξικά και με σχέδιο, θα στηθούν χίλιες καρέκλες μαζί με τράπεζο καθίσματα και θα αναπτυχθούν χίλιες καρέκλες και υπάρχει άπλετος χώρος τόσο για ορθίους, όσο και για πέταγμα του χαρταετού. Σας, κι αν δεν έχετε δικό σας, θα έχουμε εμείς εκεί χαρταετούς για τα πετάγματα, θα κάνουμε μια εξαίρεση. Γιατί δεν υπάρχουν μέσα κάγκελα, υπάρχει το γήπεδο που είναι 9, είναι 5,5 στρέμματα, σύν την παιδική χαρά, είναι πάρα πολύ χώρος και όλο περιμετρικά το πάρκινγκ για να πετάξουμε χαρταετό. Οπότε δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα, θέλουμε να ελπίζουμε, θα κριθούμε σίγουρα εκ του αποτελέσματος. Κάνουμε πάντως μια νέα οπτική την εκδήλωση με την πατροπαράδοτη παραδοσιακή εκδήλωση με τα κούρκο και θα την κάνουμε σε αυτόν τον χώρο. Συμμερίζομαι την ανάγκη να ανοιχτεί διάλογος για μια σειρά προβλήματα της αυτοδιοίκησης. Περιμένουμε λίγο ακόμα να εξειδικεύσει η κυβέρνηση το πώς, ποιες αλλαγές προτείνει, καταργεί το Μικαλικράτη, μάλιστα τι παίρνει τη θέση, να βγουν κάποια θέματα προς συζήτηση. Παρακολουθούμε σίγουρα και τις δραστηριότητες της ΚΕΔΕ. Έχω σήμερα μπροστά μου τις 7 προσυναδριακές στον δρόμο για τον
για το συνέδριο. Μία από αυτές έχει την Επιτροπή Θεσμών. Θα ενημερωθούμε και για τον τρόπο που λειτουργεί το δευτεροβάθμιό μας, το τριτοβάθμιό μας πάντως όργανο, το τριτοβάθμιό όργανο της αυτοδιοίκησης. Και αναλόγως θα πράξουμε. Συμφωνούμε πάντως μαζί σας και εκτιμούμε ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να γίνει ένας πόλεμος διάλογος για θεσμικά θέματα, εμείς τα λέγαμε, και για οικονομικά θέματα θα μπορούσε να γίνει διάλογος. Για τον Ίκαρο θέλω να σας πω ότι δεν πρόκειται το ζήτημα αυτό να λυθεί. Αν δώσουμε τις διπλάσιες ώρες, θα θέλουμε τις διπλάσιες των διπλάσιων και ακόμα παραπάνω. Και θέλω να σας πω, παρότι δεν έχουμε πει το συνολικό επιχειρησιακό μας σχεδιασμό, σίγουρα θα στραφούμε και στο βάσιμο στο μαζικό αθλητισμό και να περιμένουν οι σύλλογοι να δούνε ποιες είναι οι προθέσεις της και να τους κάνουμε και ως πόλη για να τις εκπληρώσουν. Γιατί παράδειγμα, σαφέστατα και το δηλώνουμε κατηγορηματικά, δεν είναι στους στόχους της πόλης μια επαγγελματική ομάδα εφήβων. Με συμβόλαια, με παίκτες που έρχονται από εκτός, δεν είναι στους στόχους μας. Θα χαρούμε πάρα πολύ για να προοδεύσει μια ομάδα της πόλης μας, ένα σύλλογος, και φέρει και πρώτα χρήματα και διακρίσεις όλα αυτά. Μετά έχει μια μαγιά από γηγενείς παίκτες και να σε έχει τις προσθήκες. Θα ήταν πολύ ευχάριστο το να κάνουμε επαγγελματικές ομάδες σε παιδικό και εφηβικό. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Αν κάποιοι θέλουν να αναπτύξουν κάτι τέτοιο, μπορούν να κοιτάξουν και παράδειγμα εξάλλου. Κανείς δεν τους επόδισε να έχουν δραστηριότητες και στην Νέα Σμύρνη και στη Χαλκίδα και απανταχού. Εμείς λοιπόν δεν συνεργαζόμαστε την αγωνία, έχω άλλους διακηρυγμένους στόχους και αυτούς θα υπηρετήσουν. Έχετε απόλυτα δίκιο για τα πρακτικά. Θα υπάρξει ροή, ενισχύθηκε και το τμήμα του Γραφείου Προέδρου και υπάρχει και νέος συνάδελφος στο τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν οι αποφάσεις βέβαια στη διάρκεια. Θα σας πω ότι έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά μέχρι τώρα τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και η μόνη απόφαση που μας έχει επιστραφεί από την αποκεντρωμένη σε έλεγχο νομιμότητας είναι αυτή που ξέραμε, υποπτευόμασταν ότι θα μας επιστραφεί και ήταν αυτή με τα δημοτικά τέλη που έχουμε προσφύγει στην περαιτέρω επιτροπή. Δεν όλες οι υπόλοιπες αποφάσεις και ο προϋπολογισμός πέρυσι γύρισε δύο φορές, όλα αυτά που πάει κανονικά. Πράγματι, ο συνάδελφος κ. Γαλανόπουλος έθεσε πολλά θέματα, αλλά όπως ο ίδιος παραδέχθηκε, τώρα είναι παλιά θέματα. Είναι θέματα που έχουν ξαναφυγεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προχωράμε στην διαδικασία του επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασμού, που θα μας δώσει τη δυνατότητα να ξεδιλήξουμε πλήρως τις προγραμματικές μας δηλώσεις. Βέβαια, έχουμε κάνει μια αναλυτική τοποθέτηση για τον προϋπολογισμό του στο τεχνικό πρόγραμμα, αλλά θα με επιτρέψετε να διαφωνήσουμε την παρατήρηση σας και έχουμε υπόψη ρυθμό. Νομίζω ότι μάλλον έχουμε ανοίξει τον βηματισμό μας και ακόμη περισσότερο στο μέλλον, γιατί οριμάζουμε πολλά πράγματα που σήμερα δεν μπορούν να φανούν. Όπως έχουμε θετική να λέμε λίγα, να πράττουμε περισσότερα. Έτσι λοιπόν θέλω να σας πω για τα θέματα που δείξατε, ότι στο οικονομικό τετράγωνο του 124 πράγματι χρειάζεται υπάρχει. Δεν το κάνατε εσείς, δεν το προβλέψατε εσείς. Εμείς λοιπόν πρόκειται σε αυτό το χώρο να υπάρξει σίγουρα και χώρος στάθμευσης, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει προηγουμένως να υπάρξει αλλά και στον ποδηλατόδρομο τον περιφερειακό να διακλαδιστεί στην πόλη μας, θα πρέπει να υπάρξει προηγουμένως κυκλοφοριακή μελέτη. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε πρόκειται συνέχεια. Γνωρίζετε ως παλιός συνάδελφος και ασκώντας τη διοίκηση επί 20 χρόνια ότι η κυκλοφοριακή μελέτη που διαθέτει ο Δήμος μας είναι του 1991. Είδατε ότι στο τεχνικό πρόγραμμα στο κομμάτι των μελετών περάσαμε αυτή τη μελέτη. Έχω ήδη κάνει συνάντηση με την τεχνική υπηρεσία και θα της δώσω και τους άψονες του τεχνικού προγράμματος. Θα ξέρετε ότι η μελέτη αξιοποίησης του οικονομικού τετραγωνικού 124 και η κυκλοφοριακή μελέτη είναι τα πρώτα που ζητήσαμε. Ουσιαστικά το 2015 είναι ένα έτος οριμάνσεων και τακτοποιήσεων και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Σχετικά για τον ποδηλατόδρομο, συμμερίζομαι το σχολείο σας, θα μπορούσε να έχει κάποιο άλλο χρώμα, αλλά επιτρέψτε μου, είχε περάσει από το Δημοτικό Συμβουλίο με την περιβαλλοντικό επιτόσεων, την οποία κινδύναμε. Και σας θα το επιδείχιζε, το είδατε, θα μας το πείτε. Υπήρχε στη μελέτη, βεβαίως. Σχετικά με το υπόπεδο Express Ferries Vika, δεν συμφωνούμε με το σχεδιασμό
που είχα και κατά το παρελθόν και δώσει προηγούμενη δίκτυα για χώρο κάτι για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι στην άκρη της πόλης και μάλιστα αυτό το καπί που προερχόταν την γενική θα αντικαταστούσε το τέταρτο καπί το οποίο απευθύνεται ακόμη και στους κατοίκους της πλατείας Κύπρου, που θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ μακριά. Σύν' ότι δεν έχουμε μέχρι τώρα ξεμπλέξει από αυτή την υπόθεση με τη σύμβαση του Άρτονα με το παλιό υπεχοδέ, με την Δέλτα 10 για την κατασκευή των τριών υπόγειων χώρων. Τώρα τελικά έγινε μόνο ένα και είναι στα δικαστήρια. Δεν ανοίγουν όπως βλέπετε ούτε για να το λειτουργήσουν παρότι είναι έτοιμοι. Κάναμε μία δεύτερη επαφή αυτές τις μέρες στους εργολάβους προκειμένου να μας κάνουμε ένα πρωτόκολλο προσωρινής παράδοσης και να παραλάβουμε εμείς τη σειρά μας τον υπέργειο χώρο ή έστω να απομονώσουμε τουλάχιστον ένα από κάποια κομμάτια που έχουν κάποιες οικονομικές διαμορφώσεις ένα σανσέρ και εξετάζουμε, συζητά μικροδιοίκηση, δεν το έχω αποφασίσει, δύο σενάρια, το ένα είναι για διαμόρφωση θεάτρου και το δεύτερο σενάριο είναι για κάποια είδους παιδική χαρά. Επίσης είμαστε σε ευκαιρία, σας το λέω, σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με το Ίδρυμα στον Πεδρεύ, στο Χαλάνδαρη, κύριε Αντιδήμαρχε, για την Γεωργία Καρακώστα, που είναι οι ιδιοκτήτες του οικοπαίδου, που είναι παρακείμενος, ο Ιράνης και Δημητρακοπούλου, ο παλιός κινηματογράφος, προκειμένου εκεί να γίνει είναι ένα 100 το να το δικιάσουμε με πολύ Χατζικώστα. Ναι, ναι. Αυτό το οικόπεδο που είναι ένα 100, να δημιουργήσουμε ένα δημοτικό λαχανόκηπο. Θα δούμε τη ζήτηση, μήπως ένα κομμάτι αυτής της δραστηριότητας είναι μεγάλο το επεκτείμενο οικόπεδο από το πάρκι, το επεκτείνουμε σε αυτό τον χώρο. Είναι αυτά τα σενάρια που μελετάμε. Είναι νωρίς όμως ακόμα. Σχετικά με τα ρεύματα, σε συνεργασία με το νομικό πρόσωπο, προχωράμε σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Το ένα είναι ο διαχωρισμός των ρευμάτων προκειμένου να πληρώνει, να μας καταλογίζονται μόνο αυτά που πληρώνουν. Σας θυμίζω ότι έχει παραλάβει ο Δήμος τα παλιά Ολυμπιακά κινητά κάτω 5 χρόνια τώρα, αλλά αυτό δεν έχει γίνει. Αναζητούμε και έναν τρόπο να συμψηφίσουμε την οφειλή μας εν τέλει καθαριότητας και έχουμε και μία προσφορά για μία και τοποθέτηση 50 μετρητών και μελέτη όλων των όλων των χώρων ελληνικού των σταθμών και 50 μετρητών που είναι εξαιρετικά φθηνότεροι από τις προηγούμενες μελέτες. Νομίζω είναι οι άλλοι μελέτες που μας παραδόθηκαν την προηγούμενη ήταν 300% ακριβότερες, διορθώστε με 400%. Πόσο ήταν αυτό, κάτι τέτοιο έτσι, το οποίο θα μας επιτρέψει βάζοντας και 50 μετρητές να διαμορφώσουμε και άποψη για να φέρουμε μια νέα πρόταση προκειμένου να έχουμε ένα νέο κανονισμό. Ώστε γιατί ο κανονισμός να δούμε γιατί μπορούμε να τι θα χρεώνουμε για να έχουμε και την ερώτηση στα σκάφη. Έτσι λοιπόν και κύριε Αντιπρόεδρε που το θέσατε, εμείς παραλάβαμε μια μαρίνα χωρίς άδεια με έναν κανονισμό που δείχνει ότι δεν ήταν σε σωστές τιμές. Βάλαμε τα πράγματα σε μια τάξη κάτω, αυτό είναι κάτι που νομίζω καθίδετο. Και όλα αυτά τα παράπονα που ακούγονται είναι απλά για όλους αυτούς που ήταν εξαιρετικά που τους μαζέψαμε. Και από εκεί και πέρα προσδοκούμε ο Δήμος να κάνει μια οργανωμένη δουλειά, να δημιουργήσουμε τη μαρίνα, να φέρουμε ένα νέο κανονισμό και να έχουμε έσοδα από τη λειτουργία της μαρίνας που θα τα χρησιμοποιήσουμε για κοινωνικούς σκοπούς, την κοινωνικούς, πολιτικούς κλπ. Έτσι λοιπόν ζητάμε ένα περιθώριο χρόνου, 5 χρόνια είχατε παραλάβει στις μαρίνες και δεν την αδειοδοτήσατε, 5 μήνες είμαστε εμείς διοίκηση, 4 μάλιστα κύριος Ευσταθίου, όλα ίδια. Σχετικά με το θέμα με την κριτική, με τα προσφυγικά που θίξατε, παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις δράσεις του Πράσινου Ταμείου, όπως ξέρετε την υπόθεση Δαβάκη της Άρτησης, δεν το ψηφίσατε. Υπάρχει το πρόγραμμα για τους αστέγους που τρέχει αυτό το διάστημα που έχει δαπάνες για επισκευή κτηρίων δημοτικών για την αντιμετώπιση. Ουσιαστικά μας δίνει τη δυνατότητα αυτό το πρόγραμμα
δεν πήρα πόσα χρήματα θα θέλαμε, αλλά με αυτήν την δυνατότητα θα χρησιμοποιήσουν και για άσκηση οικιστικής πολιτικής. Για τα αρχεία που θέσατε, συμμερίζομαι την αγωνία σας, πριν όμως δεν παραλάβαμε κάτι ιδιαίτερο ψηφιοποιημένο και κυρίως ούτε κάποιον κανονισμό χρόνο διαγράμματο καταστροφών ανάλογα με το είδος των εγγράφων. Ούτε θέλω να σας πω ότι είναι αυτή η πρώτη μας προτεραιότητα. Εδώ το πρωτόκολλο δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Να μην πω τώρα κάποια παρεμβία που έρχεται στο μυαλό μου. Να σας απαντήσω ότι κινητά δεν αγόρασε ο Δήμος. Δεν υπάρχει κάποια άλλη να πάρει. Τέλος, θα μου επιτρέψετε και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον στενό συνεργάτη μου, όπως γνωρίζετε και παλιότερη από την προηγούμενη περίοδο, ήταν και αναπληρωτής μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Τάσο τον Καϊτάνη, και για την διάθεσή του να προσφέρει από δύο πόστα το προηγούμενο διάστημα, παρότι είναι και εργαζόμενος σκληρά. Ο Τάσος ο Καϊτάνης άσκησε χρηστή διοίκηση. Ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο στο λίγο χρονικό διάστημα αυτό των 4 μηνών πέτυχε αύξηση εισόδων, μείωση εξόδων, βελτίωση υπηρεσιών, επέλυσε φροντίζοντα διοικητικά προβλήματα που ελπίζω να μην τα βρούμε και μπροστά μας. Αναφέρομαι στην ένταξη των φορέων της γενικής κυβέρνησης που έπρεπε να έχει γίνει τόσα χρόνια. Εφάρμοσε με την νομιμότητα. Και αυτό έφερε αποτελέσματα, αλλά όχι μόνο, έχει βάλει τις βάσεις για να προχωρήσει η δημοτική επιχείρηση και να προσφέρει και καλύτερες υπηρεσίες και να εξασφαλίζει τις θέσεις εργασίας που έχει και να φέρει αύριο αυτός τους στόχους μας και μέρισμα έσοδα στο Δήμο. Έχει βάλει τις βάσεις. Τον ευχαριστώ θερμά και προσωπικά και για λογαριασμό της διοίκησης και του Δήμου. Ύστερα από το τέλος της ενότητας των ανακοινώσεων και των ερωτήσεων, μπαίνουμε στο στάδιο της ημερήσιας διάταξης. Πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ορισμός Δημοτικού Συμβούλου, ως μέλος της Επιτροπής.